κάνουμε πάρα πολλά χρόνια το νοσοκομείο μας. Από χρόνια εξετάζει τα παιδιά από τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια μία περίοδο. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η στοματική υγιεινή? Η στοματική υγιεινή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την υγεία του παιδιού. Από το στόμα βλέπουμε αν τα παιδιά τρέπονται σωστά και αν όλη η υγεία τους είναι καλή. Υπάρχουν σε ορισμένα σοβαρά προβλήματα, αλλά γενικά από πριν μία εικοσαετία έχουν μειωθεί πάρα πολύ και αυτό οφείλεται στα μαθήματα που έχουμε κάνει στους νηπιαγωγούς, η σωστή διατροφή που γίνεται στα σχολεία. Στα παιδιά πόσες φορές την ημέρα πρέπει να πλένουν τα δόντια τους? Τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, το πρωί μετά από το πρωινό τους και το βράδυ πριν πάνε για ύπνο. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και έχουμε φτάσει και στο νομό Λασιθίου. Μέχρι εχθές ήμασταν στον Άγιο Νικόλα. Μείναμε 5 μέρες εκεί, εξετάστηκαν και εκεί τα παιδιά και από σήμερα ξεκινήσαμε και ολοκληρώνουμε, αν θέλετε, και την δράση εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης από την Ιεράπετρα. Μέχρι πότε θα είστε εδώ στην πόλη της Ιεράπετρας? Μέχρι και την Κυριακή. Θα γίνει προληπτικός έλεγχος και την Κυριακή. Μέσα στον Ιπποκράτη, όπως και στους προηγούμενους νομούς και δήμους, υπάρχει ο παιδίατρος, ο οφθαλμίατρος, ο οδοντίατρος και ο ΡΙΛΑ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους τοπικούς φορείς εδώ του νομού που στηρίζουν την προσπάθεια, τους γιατρούς σας, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Οδοντιατρικό, τους ανθρώπους που μας αγκαλιάσαν από την πρώτη μέρα που ήρθαμε. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η προσπάθεια όλη αυτή έχει γίνει και έχει ξεκινήσει και με το Σύλλογο Κρητών Εγάλεο που μας στήριξε σε όλη την διαδρομή μας στην Κρήτη. Μέχρι τώρα έχουμε σχεδόν δει περίπου 3.500 παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι η συμμετοχή είναι τεράστια. Οι γονείς ανταποκρίνεται και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η πρόληψη, να τονίσουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά, έχει να κάνει με τους γονείς και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε και πολύ συγκινητικό που ζούμε μέσα στα ιατρία του Ιπποκράτη, είναι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια που οι γιατροί αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τους γονείς. Στην Ιεράπετρα είμαστε καλεσμένοι από την Ένωση Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του Δήμου Ιεράπετρα. Ο Δήμος υποστηρίζει την προσπάθεια. Παράλληλα, έχουμε και τη μικρή την οδοντιατρική παιδιατρική μονάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Παλέκαστρο. Θα πάει για 4 μέρες στο Δήμο Σιτίας. Στόχος είναι να εξεταστούν όσο περισσότερα παιδιά γίνεται. Οι εποχές είναι πολύ κακές. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη στιγμή το χαμόγελο του παιδιού το προσφέρει αυτό. Με ειδικότητες, οφθαλμολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο. Θεωρώ κάτι πάρα πολύ δυνατό και κάτι πολύ καλό για τον τόπο μας. Ο κοινωνικός ιστός σήμερα έχει χαλαρώσει. Για να μην πω, σε μερικές περιπτώσεις έχει αποσυνδεθεί. Το βλέπετε πολύ καλά κάθε μέρα στα γεγονότα. Από αυτοκτονίες μέχρι ψυχολογικά προβλήματα φοβερά. Ο εθελοντισμός λοιπόν είναι η κόλλα, ο συνδετικός ιστός που κάνει τα μέλη της κοινωνίας να έρχονται πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Και ιδιαίτερα προβλήματα δεν βλέπουμε. Είναι ένας τακτικός έλεγχος αυτός που κάνουμε. Δεν είναι νοσοκομείο να έρχονται τα παιδιά για κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι τακτικά ιατρία που στο γενικό πληθυσμό δεν έχεις σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά θα πάνε στο νοσοκομείο. Εμείς κάνουμε προληπτική ιατρική. Θα πρέπει να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον παιδίατρο για προληπτικούς λόγους? Οπωσδήποτε. Το να προλαβαίνω είναι μεγάλη υπόθεση μπροστά στο να γιατρεύω. Η συχνότητα που πρέπει να πηγαίνουμε το παιδί μας στον παιδίατρο και χωρίς να υπάρχει λόγος, προληπτικά. Προληπτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.